Καλημέρα σας. Συνεχίζουμε τη συζήτηση με τη βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων, την Αλεξάνδρα την Ατταλίδου. Καλημέρα σας, κυρία Ατταλίδου. Καλημέρα σας, κυρία Θανάση. Προκαλείτε με κι εσείς με αυτά που φοράτε όμως. Συγγνώμη. Προκαλείτε κι εσείς με αυτά που φοράτε. Αυτό μου θύμισε όλη αυτή η υπόθεση. Κοιτάξτε, αυτή είναι ίσως η πιο ευτελής δικαιολογία για όσους είτε επικέφτονται ρεκτικά, είτε επικίσενται πραγματικά σε ανθρώπους και επιβάλλονται με τη βία για να δικαιολογήσουν τις πράξεις τους. Τι να σας πω, εγώ έχω θέσει σαν αρχή μου από την... όχι τώρα που είμαι εκλεγμένη βουλευτρία, αλλά από τον καιρό που θυμάμαι ότι πρέπει να δείχνουμε μηδενική ανοχή στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αν θέλουμε σαν κοινωνία και σαν χώρα να πάμε μπροστά. Και όταν εργαζόμουν για πάρα πολλά χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο για μένα είναι φάρος υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μιλώ συγκεκριμένα, έχω μάθει ότι πρέπει να επιδεικνύουμε μηδενική ανοχή και στο ρατσισμό και στη μυσαλλοδοξία και στο μίσος, αν θέλουμε πραγματικά σαν κοινωνία να μην επαναλαμβάνουμε συνεχώς τα ίδια λάθη και να καταπιέζουμε ή να παραβιάζουμε τα δικαιώματα συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού. Και άρα αυτή η δικαιολογία είναι και πολύ φτηνή, αλλά και εκ του πονηρού. Μάλιστα. Τώρα, πώς βιώνει μια γυναίκα μια τέτοια συμπεριφορά, κυρία Ατταλίδου, διότι είπε και ο κύριος Θεμιστοκλέους ότι σας απάντησε, λέει, με βάση μια δική σας φράση, αλλά πάντως έχω την εντύπωση ότι δεν έχει σημασία ποιος έβαλε τη φράση, τους λόγους για τους οποίους έβαλε αυτή τη φράση στη δημόσια συζήτηση. Όχι, πρέπει να το... Γιατί ο κύριος Θεμιστοκλέους στην προκειμένη περίπτωση, επειδή... ίσως αντιλήφθηκε ότι το τσουνάμι της αντίδρασης προσπάθησε να δικαιολογηθεί. Θα σας πω όμως γιατί πραγματικά έχει υποσκάψει όλα τα θέσμια η στάση του. Όταν συζητούσαμε τους προϋπολογισμούς, είχαμε καταψηφίσει εγώ και άλλοι βουλευτές έναν κονδύλι που... θεωρείται ότι θα πήγαινε για κατασκευή μουσείων του Γρήβα. Ναι. Κατέβηκε μία ομάδα κουκουλοφόρων έξω από τη Βουλή, η οποία με έβριζε, δεν θα πω τι, έβριζε εμένα και τη μητέρα μου, η οποία έχει πεθάνει το περασμένο Σάββατο. Τα θερμά μας συλληπιτήρια, κυρία Ατταλίδου. Ναι. Με μία γλώσσα... Τι να σας πω, χαμετυπίου. Λοιπόν, ξέρετε ποιοι βγήκαν και δαγκαλίζονταν με αυτούς τους κυρίους οι οποίοι με απειλούσαν με τσεκούριν και φωτιά. Ο κύριος Θεμιστοκλέους, ο κύριος Χριστού του Ελάν. Βγήκαν και δαγκαλίζονταν μαζί τους. Αυτούς τους ανθρώπους που απειλούσαν συναδέρφους τους με τσεκούριν και φωτιά. Και με κάλεσε στον Αλφα η κυρία Κάτια Σάβα, συνέντευξη, όπως κάνετε κι εσείς. Μετά από έναν επεισόδιο με κάλεσε. Και της είπα ότι πράγματι, λόγω των απόψεων τις οποίες εκφράζω και υποστηρίζω στη Βουλή, έχω γίνει στόχος από πάρα πολλά τρόλ, τα οποία αν τα δείτε θα καταλάβετε και τις απόψεις τους που πρόσκυνται στην ακροδεξιά, τα οποία με απειλούν, τα οποία μου λένε ότι όταν θα με πάρει ο διάβολος, τότε θα ξέρω γιατί με πήρε, ότι θα μου στείλουν η φράση περιβόητη, θα μου στείλουν 3 μαύρους στο σπίτι για να με κανονίσουν κτλ. Κλασικό IQ ραδικιού, και αυτό δεν είναι άλοθη βεβαίως για την... Όχι, ναι. Εγώ είπα τι γράφουν αυτοί. Ναι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Να το ξεκαθαρίσουμε. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Προσπαθεί να ρίξει σκιές πάνω, γιατί το έκανε, γιατί δεν απάντησε τον Νιόβρη του 2022 και απαντά με αυτόν τον τρόπο τον Μάιο, μετά που ξεσήκωσε θύελα με το σχόλιο που έγραψε. Και θα σας πω κάτι, εγώ μίλησα στην Βουλή και είπα τις απόψεις μου. βαθιζόμενες πάνω σε νόμους, πάνω σε κανονισμούς, πάνω σε διεθνείς συνθήκες που έχουμε υπογράψει, πάνω στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Αναμένω από κάποιον που διαφωνά με τις απόψεις μου και εκείνος με τα επιχειρήματα του και πού τα βασίζει, αν τα βασίζει μέσα στο μυαλό του, σε ιδιοσύγελες που έχει μέσα στο μυαλό του, ή αν τα βασίζει πάνω σε νόμους, κανονισμούς, οδηγίες κτλ. Και τεκμήρια. Να βγει και να πει η Ατταλίδου έχει λάθος και εγώ υποστηρίζω αυτό το πράγμα και αποδεικνύω ότι έχει λάθος. Το να βρίζουμε και να υποβιβάζουμε το θεσμό της Βουλής των Αντιπροσώπων και να διασύρουμε. Πρέπει να σας πω έναν πράγμα. Τα ευρωβαρόμετρα έχουμε ως Βουλή την πιο χαμηλή βαθμολογία αποδοχής από τους πολίτες της Κύπρου. Δεν είναι τυχαίο αυτό το πράγμα. Ήδη οι βουλευτές πρέπει να κρατήσουν και να περιφουρήσουν το κύρος της Βουλής, αλλά θεωρώ πάνω απ' όλα ο εκάστοτε πρόεδρος της Βουλής, η Επιτροπή Διοντολογία της Βουλής, οι αρχηγοί των κομμάτων που συμμετέχουν στη Βουλή πρέπει επιτέλους να θέσουν κριτήρια και στις συμπεριφορές αλλά και στις συνέπειες που έχουν μέλη της Βουλής τα οποία παραβιάζουν κανόνες. Και θα σας πω κάτι που λέω. Η δημοκρατία ανέχομαι, οι πολίτες αποφασίζουν ποιον θα στείλουν στη Βουλή. Ναι. Αυτό είναι αναντίλευτο δικαίωμα των πολιτών. Εκείνον όμως που δεν έχει κανένας δικαίωμα είναι να παραβιάζει τους νόμους της δημοκρατίας, το σύνταγμα της δημοκρατίας και τις διεθνείς συνθήκες και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και λέω το εξής, αν δεν μας αρέσουν οι νόμοι, αν δεν μας αρέσουν οι διεθνείς συνθήκες που υπόγραψε η Κυπριακή Δημοκρατία, αν δεν μας αρέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε επιλογές. Να ψηφίσουμε να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν θέλουμε να είμαστε μέλος το οποίο συμβαδίζει με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δεν μας αρέσουν οι νόμοι, να τους αλλάξουμε. Αν δεν μας αρέσουν οι αποφάσεις των ΗΠΑ, να βγούμε από τα ΗΠΑ και να γίνουμε έναν κράτος παρείας. Και να μην έχουμε ούτε τις επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε στήριξη από κανένα και να γίνουμε έναν κράτος το οποίο θα κάνουν κουμάντο άνθρωποι οι οποίοι δεν πιστεύουν στους νόμους. Μάλιστα. Ξεκάθαρο αυτό, ξεκάθαρη η θέση σας. Και κάνατε καταγγελία εσείς, έτσι, προβήκατε σε καταγγελία. Προβήκα σε καταγγελία, ναι. Προβήκα σε καταγγελία, μάλιστα να σας πω κάτι. Εγώ δεν είχα πάρει είδηση αυτό το πράγμα, γιατί την Παρασκευή όλο το πρωί ήμουν στο σπίτι της μητέρας μου και προσπαθούσα να κάνω κάποιες εργασίες, γιατί όπως σας είπα η μητέρα μου έχει πεθάνει και ξαφνικά το μεσημέρι όταν τελείωσα και πήρα το τηλέφωνο μου και πραγματικά είδα πάρα πολλές κλήσεις, είδα πάρα πολλές ενημερώσεις και μπήκα και είδα αυτό το πράγμα. Νιώθω και άσχημα αυτή την ώρα, γιατί μια από τις κλήσεις ήταν και δική μου την ώρα που εσείς χάνατε τη μητέρα σας. Δεν το ήξερα, συγγνώμη, δεν το ήξερα εκείνη τη στιγμή. Όχι, είναι το περασμένο. Όχι αυτό. Α, το περασμένο, συγγνώμη, ναι. Το περασμένο και ετοιμάζομαι να κάνω το μνημόσυνο της κρατικά. Αλλά εκείνο που λέω είναι το εξής. Αυτός ο ευτελισμός πραγματικά, αυτόν το επίπεδο, και δεν είναι πρώτη φορά, μέσα στις επιτροπές να δείτε τι σχόλια ακούουμε από τον κύριο αυτό. Πραγματικά δεν μπορούμε πλέον να συνεχίσουμε με τέτοιο επίπεδο. Εγώ δεν πήγα στη Βουλή για να ακούω και να είμαι δέχτης τέτοιου είδους συμπεριφορές, τις οποίες το κάτω-κάτω, για από πού τους που εγώ να δέχομαι. Αν όλος θέλει να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο, υπάρχουν χώροι που μπορεί να ανεχτούν αυτή τη συμπεριφορά. Αλλά στη Βουλή δεν πρέπει να την ανεχτούν. Μάλιστα. Ξεκάθαρο. Κυρία Ατταλίδου, πριν κλείσουμε, θέλω να σας θέσω και ένα άλλο θέμα, διότι και ως βουλευτρία του κινήματος οικολόγων, διότι φαίνεται πως, θα σας πω στον Ακάμα τώρα, διότι φαίνεται ότι είναι αναμεμειγμένο και ανθρώπινο χέρι στη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή του Ακάμα. Κοιτάξτε, το δάσος εκεί, μάλιστα πρέπει να σας πω ότι εμείς πέρσι είχαμε κάνει και δεντροφύτευση. Νομίζω είναι σε μια περιοχή λίγο πιο κοντά στο χωριό, αλλά είχαμε πάει και κάνει δεντροφύτευση. Ακούστε, εδώ ο νόμος πρέπει να είναι αμήλικτος. Μπήκαμε στην εποχή των μεγάλων πυρκαγιών, αυτό που ονομάζουμε μέγα πυρκαγιές στην ορολογία. Είμαστε σε μια κατάσταση που βλέπουμε συνεχώς η κλιματική αλλαγή, τις επιπτώσεις. Εγώ θεωρώ ότι αυτοί που εκβιάζουν με αυτόν τον τρόπο, το χέρι του νόμου πρέπει να είναι αμήλικτον, και ναι, εκεί που οι πυρκαγιές τίθενται επί σκοπό για την κερδοσκοπία, για να αποχαρακτηριστούν περιοχές, δεν ξέρω τι, πρέπει να κόβονται αυτά τα χέρια, γιατί στην πραγματικότητα καταστρέφουν το μέλλον των παιδιών μας και καθιστούν την παραμονή μας σε αυτόν τον τόπο επικίνδυνο. Μάλιστα. Είναι καιρός να δείξουμε όλοι μας μηδενική ανοχή, αλλά πάνω απ' όλα εκείνοι που κρατούν και το κρέας και το μαχαίρι, που είναι οι διοκτικές αρχές σε αυτόν τον τόπο και έχουν, νομίζω, για πάρα πολλά χρόνια ολιγορήσει στην επιβολή του νόμου σε τέτοια εγκλήματα περιβαλλοντικά. Πρέπει να σας πω ότι στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή πρόκειται, και εγώ είμαι μέλος αυτής της πλατφόρμας, η οικοκτονία. Γιατί το να σκοτώνεις το σπίτι σου, που είναι η γη, αυτό σημαίνει, δηλαδή τα περιβαλλοντικά εγκλήματα, είναι σαν να και σκοτώνεις το μέλλον της ανθρωπότητας και τον ανθρώπο. Και πρέπει να έχεις συνέπειες. Μάλιστα. Αυτά. Αλεξάνδρα Ατταλίδου, ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Θα έχουμε βεβαίως την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να σας ευχηθώ να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο της ημέρας. Καλημέρα σας. Καλημέρα.